σήμερα στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στο φράγμα της χώρας στο Γεωφύρι, στην οποία του αναφέρω την αναγκαιότητα αυτού του έργου. Τόσα χρόνια το έχει ανάγκη ηχείως και του περιμένει να δοθεί σε χρήση. Του λέω λοιπόν ότι το Υπουργείο, σαν αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνο για το συγκεκριμένο έργο, πρέπει να ολοκληρώσει και να αξιολογήσει το πόρισμα της έρευνας. Οι επιτροπές του Υπουργείου θα πρέπει ουσιαστικά να αξιολογήσουν και να αποφανθούν για την οριστική ευστάθεια ή μη του φράγματος και συνάμα να συντάξει τον προϋπολογισμό των υπολοιπωμένων εργασιών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πόρισμα και να φροντίσει έτσι ώστε αυτά όλα να γίνουν σύντομα και το έργο αυτό να δοθεί, εν πάση περιπτώσει, μια που είναι ένα έργο που τόσο πολύ έχει ανάγκη ηχείως μας, το νησί μας, να δοθεί για χρήση. Τι επιπλέον χρηματοδότηση θα χρειαστεί περίπου με βάση την μελέτη που έχει γίνει για να ολοκληρωθεί το φράγμα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάποια μελέτη. Έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα έγινε μια προσέγγιση από πλευράς της υπηρεσίας μας. Τη μελέτη μέσα από αυτή την επιστολή και τις όποιες διαπιστώσεις για την επαγγελματική, το πόρισμα δηλαδή, ότι το φράγμα είναι απόλυτα επαρκές και η αξιολόγηση δηλαδή ουσιαστικά του όλου πορίσματος, την ευθύνη για αυτή την αξιολόγηση και την περαιτέρω ενέργειες τις έχει αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν αναφέρεται η επιστολή και ουσιαστικά λέμε ότι πρέπει το Υπουργείο να ολοκληρώσει και να εκτιμήσει το συνολικό προϋπολογισμό έτσι ώστε να γίνουν απαραίτητες εργασίες και συνάμα να τοποθετηθούν ο εξοπλισμός που απαιτούνται, τα όργανα που απαιτούνται, τα επιπρόσθετα όργανα τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριμένο πόρισμα και να λειτουργήσουν οι όποιες επιτροπές και να αξιολογηθεί οτιδήποτε είναι σχετικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Την ευθύνη λοιπόν των περαιτέρω κινήσεων και την πρωτοβουλία την έχει αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.